Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ακούτε πάντοτε Ράδιο Έναντι. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Εσείς βεβαίως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τους γνωστούς τρόπους, είτε τηλεφωνικά στο 2313-87322, είτε με email info@radioenadi.gr, είτε στο Facebook, είτε στο YouTube, είτε στα άλλα social media, στο Twitter. Να κάνουμε ένα διάλειμμα από όλα αυτά που λέμε συνήθως για τα έμφυα, για τα πολιτικά. Να κάνουμε ένα διάλειμμα να μιλήσουμε για πολιτισμό και να σας κάνουμε και την δική μας πρόταση για σήμερα. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα βιβλιοπαρουσίαση σε 7 η ώρα στον Μαλιάρη. Το τι παρουσιάζεται εκεί και από ποιους θα μας τα πει η συγγραφέας, η ποιήτρια ενός βιβλίου το οποίο παρουσιάζεται με τίτλο «Μικρές εξομολογήσεις», η Ευαγγελία Καραπιπέρη, την οποία έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο. Καλή σου μέρα, Ευαγγελία. Καλή σου μέρα, Ανδρέα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά και τον σταθμό φυσικά για την δυνατότητα που μου δίνεται να μιλήσω σήμερα για την ποιητική μου συλλογή «Τις μικρές εξομολογήσεις». Να είσαι καλά, Ευαγγελία. Είναι μια ποιητική συλλογή, «Μικρές εξομολογήσεις» ο τίτλος. Πώς προέκυψε, πώς γράφεις χρόνια, γιατί είσαι και πολύ νέα και τα λοιπά. Γράφεις χρόνια, ποιήση ή στίχους? Ναι, γράφω αρκετά χρόνια, από νεαρή ηλικία. Ξεκίνησα από την ηλικία των 10 ετών να γράφω. Και τώρα είναι η πρώτη σου ποιητική συλλογή αυτή? Ναι, αυτή είναι η πρώτη ποιητική συλλογή. Πρόκειται για μία συλλογή η οποία απαριθμεί 58 ποίηματα σε ελεύθερο στίχο. Ορισμένα είναι πολύ σύντομης μορφής και πλησιάζουν στη δομή και την τεχνοτροπία της ποίησης χαϊκού. Η θεματολογία προσεγγίζει επιθυμίες, προβληματισμούς, εσωτερική αναζήτηση και καθοδήγηση, εικόνες της φύσης, το παιχνίδι του χρόνου και των στιγμών, τον ερωτισμό, την απώλεια και γενικότερα καταστάσεις που μπορεί να συναντήσουμε στη ζωή μας, ευχάριστες ή και δυσάρεστες. Τώρα έθεσες πάρα πολλά θέματα μαζεμένα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, αυτά που γράφεις είναι από προσωπικές σου εμπειρίες, είναι σκέψεις, τι ακριβώς είναι? Είναι προσωπικά βιώματα, επιθυμίες, σκέψεις. Είναι όλα αυτά μαζί, αλλά κυρίως αποτελεί, θα λέγαμε, κατάθεση ψυχής. Είναι καινούργια αυτά τα ποίηματα, είναι σε βάθος χρόνου, είναι παλιά, είναι πολύ παλιά? Σε τι χρονικό ορίζοντα έχουν μπει? Είναι ποίηματα τα οποία συγκέντρωνα για αρκετά έτη. Και αποφάσισα ότι πρέπει κάποια στιγμή όλες αυτές οι σκέψεις να γίνουν βιβλίο, να βγουν προς τα έξω, να τις διαβάσει το κοινό, το αναγνωστικό κοινό. Πες μας λίγο, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, θα μας το πεις αυτό, να ασχολείται κάποιος με την ποίηση, όχι για τον εαυτό του, δηλαδή για να τα γράψει και να εκδοθούν? Πόσο εύκολο να πάμε δηλαδή στο εκδοτικό κομμάτι? Το εκδοτικό κομμάτι δεν είναι ούτε εύκολο ούτε δύσκολο, θεωρώ. Πρέπει να πιάσεις τον παλμό του κάθε αναγνώστη. Πρέπει Επειδή ασχολείσαι με... τι ζητάει ο κάθε αναγνώστης. Ναι, με την ποίηση πιστεύεις ότι ασχολείται το κοινό, το αναγνωστικό κοινό, γιατί σίγουρα θα προτιμάει πιο πολύ την πεζογραφία. Και εσύ πας κατευθείαν στα βαθιά. Η αλήθεια είναι πως το ελληνικό αναγνωστικό κοινό παρατηρώ πως δεν ασχολείται και τόσο πολύ με την ποίηση. Ασχολείται με την λογοτεχνία, με αστυνομικά διηγήματα περισσότερο. Αλλά εγώ ωστόσο τόλμησα, γιατί πιστεύω πολύ στην ποίηση, και ο κύριος λόγος που έγραψα τις μικρές εξομολογήσεις είναι γιατί ήθελα και θέλω να ενθαρρύνω την επικοινωνία περισσότερο. Τα πάντα γύρω μας κινούν πλέον βιαστικά, άγχος, στρες, σκυθρωπά πρόσωπα, ανεργία και αγωνία. Οφείλουμε λοιπόν κάποια στιγμή να αφουγκραστούμε την ψυχούλα μας και να δώσουμε περισσότερη προσοχή στους συνανθρώπους μας. Η λύση στην κρίση είναι να έρθουμε κοντά ως άνθρωποι, πιστεύω, να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον στα μάτια
και να προχωρήσουμε ως συνοδοιπόροι της ζωής. Ο ανταγωνισμός θεωρώ πως μας βλάπτει. Οφείλουμε και να βοηθήσουμε, αλλά και να βοηθηθούμε. Mm-hmm. Αυτό είναι μια ευχή και μια έτσι, λύση που προτείνεις πολύ καλή, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτή. Ή μάλλον είναι εφικτή, αλλά είναι πολύ δύσκολα εφικτή, θα λέγαμε. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχεις σκεφτεί να ασχοληθείς και με άλλα είδη, δηλαδή να γράψεις κάποιο πεζάγο κείμενο ή μήπως γράφεις? Για το μέλλον ευελπιστώ να εκδώσω και άλλες ποιητικές συλλογές και ίσως παραμυθάκια. Έχω γράψει ένα παραμύθι, το δώρο του Άι Βασίλη ονομάζεται. Είναι χριστουγεννιάτικη περιπέτεια. Αφορά τρία μικρά παιδιά και τον αγαπημένο Άγιο Πολών, τον Άι Βασίλη. Και θέλω να τονίσω την αξία της προσφοράς, όχι μόνο της ζήτησης. Επίσης, κάτι άλλο που έχω σκεφτεί έντονα να πράξω στο μέλλον είναι η έκδοση ενός βιβλίου με φωτογραφικό υλικό από διάφορα σημεία της πόλης. Γενικότερα, έχω μία τάση να λατρεύω τις τέχνες και θεωρώ την τέχνη της φωτογραφίας μία από τις σημαντικότερες, γιατί χάρη στη φωτογραφία μπορεί να κρατήσεις αναλύωτη μία στιγμή, μία κατάσταση, μία εικόνα στο βιαστικό πέρασμα του χρόνου. Να πω ότι έχω ήδη φωτογραφίσει αρκετά σημεία της Θεσσαλονίκης, τα οποία παρουσιάζουν έντονο πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και ιστορικό ενδιαφέρον. Η Θεσσαλονίκη άλλωστε είναι μία πόλη που της αξίζει κάθε προβολή, καθώς θεωρώ πως συνδυάζει άψογα την ιστορικότητά της με εκείνο το πνεύμα του έντονου φιλελεύθερου πολιτισμού. Είναι, θα λέγαμε, η όμορφη πόλη των αντιθέσεων, μία πόλη για όλα τα γούστα, τουριστική, φοιτητική, νεανική, δραστήρια. Είναι ό,τι πρέπει για κάθε τουρίστα, την επισκέπτεται και θέλει να την ξαναεπισκεπτεί και φυσικά δεν σταματά ποτέ να σε εκπλήσει και να εξάπτει το ενδιαφέρον σου προς κάθε τι καινούριο, αν έχεις την τύχη να είσαι μόνιμος κατοικός της. Το βιβλίο αυτό έχω σκεφτεί να λέγεται «Εικόνες Θεσσαλονίκης». Mm-hmm. Αυτό το βιβλίο τώρα, το χριστουγεννιάτικο που λες, θα εκδοθεί σύντομα, γιατί έχουμε και τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν. Θα ήταν μια καλή περίπτωση. Δεν θα εκδοθεί σύντομα, αλλά στο άμεσο μέλλον, κάποια Χριστούγεννα, πιστεύω ότι θα το δείτε στα βιβλιοπωλεία. Ωραία, και εμείς σου το ευχόμαστε και αυτό, αλλά βεβαίως και το φωτογραφικό. Εύχομαι τη φωτογραφία, δηλαδή ασχολείσαι, φωτογραφίζεις, όπως είπες, έχεις ήδη φωτογραφίσει και συνεχίζεις. Τι είναι αυτό, δηλαδή, πόσο με τη φωτογραφία, τι είναι αυτό που σου κέντρισε το ενδιαφέρον να ασχοληθείς? Γιατί με την ποίηση μας είπες να εξωτερικεύσεις κάποια συναισθήματα, με τη φωτογραφία. Με τη φωτογραφία. Έχω παρακολουθήσει ορισμένα σεμινάρια που αφορούν την φωτογραφία. Η τέχνη της φωτογραφίας θεωρώ ότι είναι από μόνη της πάρα πολύ καλλιτεχνική και φιλοσοφημένη ως τέχνη. Μπορείς να κρατήσεις παρελθοντικές στιγμές που έχουν ιδιαίτερη αξία και σημασία για εσένα και να τις προβάλλεις σε μελλοντικές σου καταστάσεις. Ανά πάσα στιγμή μπορείς να δεις κάτι που αφορά το παρελθόν, να συγκινηθείς, να νιώσεις όμορφα. Θεωρώ ότι ο κόσμος της φωτογραφίας είναι κάτι το μαγικό για τον καθένα. Τα περιγράφεις άριστα. Έκανες πριν και μια περιγραφή της πόλης μας που νομίζω καλύτερη περιγραφή δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Εγώ όμως ήθελα να ξαναγυρίσουμε στις μικρές εξομολογήσεις και θα σε ρωτήσω, από όλα αυτά τα ποίηματα που έχεις γράψει, ποιο είναι το αγαπημένο σου? Επειδή έχω χάσει και πρόσφατα τον πατέρα μου, θα έλεγα ότι τα αγαπημένα μου ποίηματα είναι αυτά που έχω γράψει στη μνήμη του. Mm-hmm. Άρα είναι τα βιωματικά αυτά ποίηματα, μάλιστα. Σήμερα είπαμε 7 η ώρα στο Μαλλιάρι, στο Δημητρίου Γούναρη 39, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου. Ποιοι θα μιλήσουν? Απόψε στις 7 το απόγευμα, λοιπόν, όπως είπες, σας περιμένω όλες και όλους να γνωριστούμε και να σας παρουσιάσω το ποιητικό μου έργο. Η παρουσίαση, να πούμε ότι έχει ελεύθερη είσοδο, είναι για όλες τις ηλικίες και θα πραγματοποιηθεί στο βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης Παιδείας στην περιοχή της Καμάρας, στον δεύτερο όροφο.
θα μιλήσει για το βιβλίο «Η πολύ καλή φίλη Άννα Μπροφίδου», πτυχιούχος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επιπλέον γνώσεις στον τομέα του μάρκετινγκ, της ειδικής αγωγής και της νευρογλωσσολογίας. Θα είναι μια εκδήλωση ευχάριστη, με πολύ ενδιαφέρον και φυσικά ποίηση. Θα διαβάσεις λοιπόν και κάποια ποίηματά σου στην παρουσίαση. Φυσικά. Αν ήθελες θα μπορούσες να διαβάσεις και εδώ κάποιο από τα ποίηματά σου, αν δεν σε φέρνουμε σε δύσκολη θέση. Ναι, βεβαίως θα σας διαβάσω. Κάποιο από το οποίο εσύ πιστεύεις ότι είτε σε αντιπροσωπεύει πολύ, είτε θέλεις αυτή τη στιγμή αυτό να ακουστεί, η επιλογή είναι δική σου βεβαίως. Ναι. Για τα υπόλοιπα, στην παρουσίαση 7 η ώρα. Ωραία. Θα διαβάσω κάποιο που πιστεύω αντιπροσωπεύει πολλούς από εμάς και ονομάζεται «Παλιές φωτογραφίες». Κοιτάζω παλιές φωτογραφίες. Παίρνω τη ζωή μπρος τα ίδια μου τα μάτια. Πόσο όμορφες, ζωηρές και χαρούμενες οι στιγμές μας φαντάζουν πίσω από έναν φωτογραφικό φακό. Πόσο νοσταλγικές. Περνά ο χρόνος και ο καιρός. Οι στιγμές μας γίνονται χρόνια. Πόσοι άνθρωποι, πόσα μέρη, κάποιοι είναι ακόμη εδώ. Άλλοι έχουν φύγει σε μικρά ή μεγάλα ταξίδια. Κοιτάζοντας παλιές φωτογραφίες, ανακαλύπτεις την ομορφιά της ζωής και τη σίγουρη φθορά του χρόνου. Σε αυτή τη ζωή, πόσο προσωρινή είμαστε αλήθεια, το μόνο που θα μείνει στο τέλος είναι οι θύμησες και η μνήμη. Πάρα πολύ ωραίο, Ευαγγελία. Συγχαρητήρια. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία στην παρουσίαση και βεβαίως μετά και καλή επιτυχία στην πορεία που θα πάρει το βιβλίο «Οι μικρές εξομολογήσεις», στο να βρείτε τον δρόμο του προς το αναγνωστικό κοινό και βεβαίως να σου ευχηθούμε και καλή επιτυχία στα μελλοντικά σου σχέδια. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί πραγματικά με παραξένεψε. Είπες ότι έχεις επιρροές και από τα χαϊκού, που είναι τα ιαπωνικά στιχάκια, τα ιαπωνικά ποίηματα. Έχεις κάποια ιδιαίτερη σχέση με αυτόν τον ιαπωνικό πολιτισμό, γιατί με παραξένεψε που είπες ως επιρροή το συγκεκριμένο? Η αγάπη για τη χώρα της Ιαπωνίας ξεκίνησε από τα εφηβικά έτη, εκεί γύρω στα 16 με 17 και συνεχίζει έως σήμερα. Με συγκινεί και με εμπνέει βαθύτατα ένας τόπος με την ονομασία Κιώτο, για το λόγο ότι έχει παραμείνει παραδοσιακό. Εκεί συναντάς τοπικά ιστορικά φεστιβάλ με γκέισες και σαμουράι, τοπικές γιορτές γεύσεων, φεστιβάλ με φαναράκια των ευχών, παραδοσιακό ιαπωνικό θέατρο και φυσικά βραδιές ανάγνωσης χαϊκού. Δεν έχω πάει, αλλά το έχω ψάξει πολύ. Όσο για το αν έχω εμπνευστεί από κάποιο συγκεκριμένο Ιάπωνα ποιητή, αν και θαυμάζω έντονα τον Μασάο Κασίκη, ιδρυτή του σύγχρονου χαϊκού, η απάντηση είναι όχι. Αυτό που λατρεύω είναι η όλη νοοτροπία του χαϊκού, ο τρόπος που θα περιγράψεις τη φύση, τη ροή του χρόνου, το πέρασμα των εποχών, την περιγραφή της στιγμής. Τα χαϊκού θεωρώ ότι είναι κάτι μοναδικό από μόνα τους. Mm-hmm. Έχεις και κάποιον αγαπημένο ποιητή εκτός από αυτόν που μόλις μας είπες, είτε Έλληνα είτε ξένο? Μπορώ να σας πω το αγαπημένο μου ποίημα από τον Μασάο Κασίκη, που λέει «Φαντάσου, ο μοναχός έφυγε πριν λάμψει το φεγγάρι». Μάλιστα, οπότε η επιρροή σου είναι από το εξωτερικό περισσότερο παρά από την ελληνική ποίηση, αν κατάλαβα καλά. Όχι, μου αρέσουν και Έλληνες ποιητές. Έχεις κάποιον αγαπημένο, κάποιον που σε έχει επηρεάσει, δεν ξέρω πώς το θέτεις, ας πούμε? Μου αρέσει γενικά να διαβάζω ποίηση, νεανική λογοτεχνία, ποιητικές ανθολογίες χαϊκού, ρομαντικές ερωτικές ιστορίες, αλλά και βιβλία εσωτερικής καθοδήγησης. Από Έλληνες ποιητές μου αρέσουν αρκετοί, αλλά ξεχωρίζω τον Διονύσιο Σολωμό φυσικά για τον εθνικό μας ύμνο, τον Καβάφη για το ποίημα του «Ιθάκη», την Κική Δημουλά για τον πληθυντικό αριθμό, τον Οδυσσέα Ελίτη για το μονόγραμμα, τον Σαχτούρη για το πολύ διαχρονικό και επίκαιρο ποίημά του «Δυστυχία σου Ελλάς»,
την Κατερίνα Γόγου για το «Θάρθη καιρός», τον Τάσο Λιβαδίτη για το «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος» και φυσικά τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, τον ποιητή της Θεσσαλονίκης μας, για το «Είμαι εναντίον». Βλέπω πολυσυλλεκτική Ευαγγελία και Κατερίνα Γόγου και Καβάφη. Πολύ ωραία, πάρα πολύ εύστοχες και πολύ ποιοτικές επιλογές. Οπότε, φίλες και φίλοι, εμείς σας προτείνουμε να πάτε σήμερα στις 7 η ώρα στον Πολυχώρο Μαλλιάρης. Είναι στην αρχή της Ναυαρίου, να πούμε, στην Δημητρίου Γούναρη 39, απέναντι από την Καμάρα, ώστε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του βιβλίου της Ευαγγελίας, της Ευαγγελίας Καραπιπέρη, «Μικρές εξομολογήσεις». Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ στο Ράδιο Έναντι. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την επικοδομητική και ευχάριστη συζήτηση. Να έχεις ένα όμορφο μεσημέρι και οι ακροατές μας επίσης. Να χαιρόμαστε, να το παλεύουμε όσο μπορούμε και φυσικά να αισιοδοξούμε. Για χαρά μου.